Καλημέρα, καλημέρα από την προβλήτα του Ρίου. Εδώ είμαι με τον κύριο Βασίλη Καρνέζη, τον πρώτο μηχανικό του πλοίου Σαλαμινομάχος. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είδαμε να παίρνει το παιδί μέσα από τη θάλασσα, από το φουσκωτό αυτό παιχνίδι και να το βγάζει στην ασφάλεια του πλοίου που βλέπετε πίσω μου. Όλα έγιναν χθες το μεσημέρι, όταν το παιδάκι ξαφνικά παρασύρθηκε από τα ρεύματα, από την παραλία του Αντιρίου που βρίσκεται ακριβώς πίσω μας, στην άλλη πλευρά του στενούριου Αντιρίου. Σε τι απόσταση κανείς να αντιδράσει. Να χτεί το παιδί, Νίκο. Ήταν, Σπύρο, πάνω από 500 μέτρα η απόσταση που είχε διανύσει το παιδί μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι μόλις ο πατέρας του παιδιού αντιλήφθηκε ότι το παιδί άρχισε να μακρύνεται, που ήταν και ο ίδιος στην παραλία εκεί μαζί με το παιδί και παίζανε, ήταν τέτοια ταχύτητα που το έπαιρνε που και ο ίδιος και άλλοι προσπάθησαν να το ακολουθήσουν, να το πιάσουν. Δεν μπορούσαν με τίποτα όμως να το φτάσουν. Και μάλιστα κάποιες πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον αναφέρουν ότι και ο πατέρας ο ίδιος χρειάστηκε βοήθεια για να επιστρέψει πίσω στην ακτή. Ειδοποιήθηκε το λιμενικό, λοιπόν, ότι το παιδί με αυτό το φουσκωτό παιχνίδι έχει βγει στα ανοιχτά της θάλασσας και το λιμενικό έδωσε αμέσως εντολή. Πάμε στον πρωταγωνιστή, Νίκο, τώρα. Να κάνει τις κινήσεις αυτές. Λοιπόν, κύριε Καρνέζη, πραγματικά δεν νομίζω ότι περιμένατε ποτέ ότι θα βρίσκατε ένα μικρό παιδί, ένα τρίχρονο κοριτσάκι, τόσο βαθιά στα ανοιχτά, στη θάλασσα, πάνω σε ένα φουσκωτό παιχνίδι και να χρειαστεί να το διασώσετε, έτσι. Όχι, αυτό είναι σπάνιο. Μέχρι... δεν το περιμένει κανένας για ένα τόσο μικρό παιδί. Πείτε έχει περισυλλέξει πάλι άνθρωπο από τη θάλασσα ο κύριος Καρνέζης στην καριέρα του? Όχι, όχι. Ποτέ, πρώτη φορά. Εσείς πώς το εντοπίσατε το κοριτσάκι? Είναι το τρίτο περιστατικό, όμως, Σπύρο, στις τελευταίες εβδομάδες. Πώς το εντοπίσατε το κοριτσάκι, καπετάνια? Ειδοποιηθήκαμε από το λιμενικό ότι βρίσκεται ένα παιδί στη θάλασσα. Είδαμε ένα φουσκωτό παιχνίδι στην ουσία που ήταν, είχε ανοιχτεί στη θάλασσα και πήγε, φέραμε το καράβι κοντά του προσεκτικά και περισυλλέξαμε το παιδί. Για κανείς, το παιδί ήταν ψύχρεμο, έκλαιγε? Το παιδί ήταν τρομαγμένο, είχε πάθει σοκ στην ουσία. Σε λίγο πιο πριν φτάσουμε, ακούγαμε κάτι τις τριγκλιές, αλλά μετά αρχίσαμε και του μιλάγαμε για να ηρεμήσει για αυτά. Το παιδάκι είχε τρομάξει, είχε πιαστεί από το λαιμό του παιχνιδιού αυτού, γιατί ήταν ένα το βλέπουμε στα πλάνα. Ένα φουσκωτό αλογάκι. Υπήρχε βέβαια, κύριε Καρνέζη, ο κίνδυνος ατυχήματος να περάσει κάποιο ταχύπλο από εκεί, κάποιο σκάφος. Ήθελε προσεκτικές πάρα πολύ κινήσεις για να μην του πάρει αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Σκέψου, Σπύρο, τώρα ένα μεγάλο καράβι σαν και αυτό να πλησιάζει ένα μικρό παιδί, ένα μικρό φουσκωτό, έτσι. Αυτή ήταν πραγματικά χειρουργικές οι κινήσεις που έκανε το πλήρωμα και ο καπετάνιος του πλοίου. Ναι, βεβαίως, ήταν νομίζω πολύ χειρουργικές, όπως λες εσύ, οι κινήσεις. Ναι, ήταν λίγο... ήθελε πολύ προσεκτική προσέγγιση. Νίκο, γιατί... και πήγαν όλα καλά. Νίκο, μας είπες ότι είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτό. Η τρίτη μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, τις τελευταίες μία με δύο εβδομάδες. Τι είναι ο Βοριάς το κάνει αυτό, τι το προκαλεί? Είναι πολύ ισχυρά τα ρεύματα. Κύριε Καρνέζη, ξέρετε καλύτερα την περιοχή, πείτε μας. Έχει πολύ ισχυρά ρεύματα εδώ πέρα. Είχε και ένα ψηλό αεράκι. Το φουσκωτό αυτό με το που το πιάσει το ρέμα ή ο αέρας, εκτοξεύονται στην ουσία εδώ. Πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα, το παρασένει με μεγάλη ταχύτητα. Πόσο ακόμα και κολυμπητή να είναι ο άλλο, το παρασένει εύκολα. Πόσο δύσκολο είναι για ένα γονιό στην παραλία που ενώ προσέχει το παιδί σου συνέχεια και κοιτάζει αν είναι κοντά σου, από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να γίνει το κακό και μπορεί να το χάσει από τα μάτια σου, όσο προσεκτικό γονιό και να είσαι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που συμβαίνει με του γονεί στην παραλία όταν έχουν πολύ μικρά παιδιά. Επειδή είδαμε τη μητέρα, ήταν σε κατάσταση αμόπνη γυναίκα. Τι σας είπε? Δεν μπορούσα να μιλήσει. Τι να πει, ευχαριστώ, είπε. Μετά ήρθαν οι γονείς του προφανώς. Ναι. Πού το αποβιβάσατε το παιδί, κύριε Καρνέζη, στο Αντίριο ή στο Ρίο? Στο Αντίριο, και ήρθε η μητέρα με τον παππού και το που παραδώσαμε. Σας ευχαρίστησαν προφανώς, τρομαγμένοι, σοκαρισμένοι κι αυτοί. Ναι. Σοκαρισμένη πάρα πολύ. Κύριε Καρνέζη, να πάω λίγο παρακάτω. Είστε στο ferry boat το οποίο κάνει το δρομολόγιο Ρίου Αντιρίου. Ναι. Ανταγωνιστές αντιστεκόμενοι της γέφυρας, Ναι, πες το και έτσι.
Μάλιστα. Υπάρχει και πολλοί κόσμος ο οποίος επιλέγει να μπει στο ferry boat. Δεν πηγαίνει από τη γέφυρα επάνω. Θέλει λίγο να βγει, να ξεπιαστεί από το αυτοκίνητο. Είναι και λίγο πιο έτσι όμορφο, πιο γραφικό το να ταξιδεύουμε με το καραβάκι έστω για 10 λεπτά. Πόση ώρα είναι η απόσταση που κάνετε από Ρίο Αντίριο? Ένα τέταρτο. Είναι η απόσταση. Το κόστος πολύ χαμηλότερο από τη γέφυρα, βέβαια. Δεν το συζητάμε, ναι. Είναι στα μισά λεφτά και κάτω. Με τα μέτρα του κορονοϊού έχει επηρεαστεί η δουλειά σας? Να την κρατήσουμε. Δεν σας άκουσα. Με τα μέτρα με τον κορονοϊό έχει επηρεαστεί. Φυσικά και έχει επηρεαστεί. Όλα έχουν επηρεαστεί με αυτό το πράγμα. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, Σπύρο και Αλεξία, ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να δούμε κάποια στιγμή έχει να κάνει με την ασφάλεια της περιοχής. Γιατί? Γιατί αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι ενώ υπάρχει μεγάλη κίνηση στο στενό Ρίου Αντιρίου, δεν υπάρχει ένα φουσκωτό σκάφος του λιμενικού προκειμένου να μπορεί να κινηθεί γρήγορα και να πάει να κάνει διάσωση, έρευνα και διάσωση. Χρειάζεται να κινηθεί το σκάφος το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι της Πάτρας και να έρθει στην περιοχή. Καταλαβαίνουμε ότι χάνεται πολύ χρόνο και γι' αυτό το λόγο δίνεται εντολή στα πλοία της γραμμής για να κάνουν αυτές τις ενέργειες. Ας ελπίσουμε ότι μας ακούει ο αρχηγός του λιμενικού να παρέμβει για το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί είναι απανωτά τα περιστατικά από ό,τι μας είπες.